Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται για τη χρήση πυρομαχικών διασποράς κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μετά από συγκρούσεις 6 μηνών, ο συνασπισμός πυρομαχικών διασποράς με έδρα τη Γενέβη επιβεβαιώνει ότι και οι δύο πλευρές τα έχουν χρησιμοποιήσει, με τη ζυγαριά ωστόσο να γέρνει καταφανώς προς την πλευρά της Ρωσίας. Αυτό που διαπιστώσαμε στην Ουκρανία είναι ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο σημειώθηκαν εκατοντάδες επιθέσεις με πυρομαχικά διασποράς που είχαν ως στόχο σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία. Και οι αριθμοί μας λένε ότι τα θύματα αυτών των επιθέσεων ανέρχονται σε 700 κατά το πρώτο μόνο εξάμηνο της χρονιάς. Και αυτό είναι τραγικό. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια μη κυβερνητική οργάνωση, ούτε η Ρωσία αλλά ούτε και η Ουκρανία έχουν ενταχθεί στη συνθήκη για την απαγόρευση χρήσης πυρομαχικών διασποράς. Ρωσία και Ουκρανία οφείλουν να απορρίψουν τη χρήση τέτοιων όπλων και να συμμετάσχουν στη διεθνή συνθήκη που τα απαγορεύει. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά διασποράς τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Λίγες μόνο ώρες πριν τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του παρατηρητηρίου, ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έχει χρησιμοποιήσει πλαστικές νάρκες ξηράς που προσομοιάζουν σε παιχνίδια σε κατοικημένες περιοχές. Βοηθός του μάλιστα έδειξε φωτογραφίες που παρουσιάζουν θύματα τέτοιων επιθέσεων.